πώς να είναι ο Αλέξανδρος. Τις τελευταίες μέρες κάτι δεν πάει καλά. Δεν έχει βγει από το δωμάτιό του. Δεν έχω ιδέα τι να κάνω αυτό το αγόρι. Καμιά φορά δεν το καταλαβαίνω. Υπόθετο του λείπει η οικογένειά του. Αλέξανδρε, τι συμβαίνει. Έλα, σήκω. Θα επιστρέψει, μαμά. Αλέξανδρε. Λοιπόν, έχω μια πολύ καλή ιδέα. Τι θα έλεγες να πάμε για κολύμπι. Έχεις να είναι εδώ πέρα στο εγκήπο μας στην πισίνα. Πάμε στο κολυμπητήριο που σου αρέσει. Ω, μπαμπά, δεν θέλω. Δεν έχω όρεξη για κολύμπι. Προτιμώ να μείνω εδώ πέρα στο δωμάτιό μου και να περιμένω την Έμα και την Άννα και τη μαμά. Καλύτερα έτσι. Τι θα λέγεις τότε να πάμε να αγοράσουμε το PlayStation που θέλεις. Πληρώνω εγώ με χαλέφρα τζιλέκι σου. Τι λες. Αυτό είναι τέλειο, μπαμπά. Ναι, και θα πες με τις αδερφές μου εδώ πέρα στο δωμάτιό μου και με τους μαθητές μου. Ναι, ναι, το θέλω. Α, δεν νομίζω ότι θα ήθελα κάτι τέτοιο να είσαι στο δωμάτιό σου. Αυτό θα είναι εξαντλητικό. Αλλά, στο ξαναλέω, για να νιώσει καλύτερα, πιστεύω θα είναι ωραίο να πάμε για μπάνιο. Τι λες. Αχ, μπαμπά, γιατί δεν μου καταλαβαίνει. Του τελευταίου 3 μήνες είναι απλά βαρετά εδώ πέρα. Κάνουμε τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Κουράστηκα. Κανείς δεν σκέφτεται, μου λείπει μαμά Γιάννα. Αλέξανδρε, τι λες, δεν καταλαβαίνω γι' αυτό. Πάμε να φάμε μπεργκέρ και να παίξουμε το Nintendo ή να κολυμπήσουμε. Όχι, μπαμπά, δεν έχω καθόλου όρεξη για κολύμπι. Θέλω να παίξουμε την Άννα. Ζητάω πολλά πια. Έλα τώρα, Αλέξανδρε, η Άννα όμως είναι εδώ πέρα και δεν θα της άρεσε να ξέρει ότι δεν βγαίνει από το δωμάτιό σου. Όχι, όχι, δεν θα το μάθει. Εξάλλου, όχι, δεν θα το μάθει, εντάξει. Τα πάω πολύ καλά το τελευταίο καιρό. Αχ. Εντάξει, Αλέξανδρε, όπως επιθυμείς θα σε πιέσω άλλο. Γεια σου, Κουνέλη, τι κάνεις, πώς κοιμήθηκες. Ναι, μωρέ, κι εγώ καλά κοιμήθηκα. Έφαγα και πρωινό. Ω, βλέπεις ταινία, τι βλέπεις, τον Bugs Bunny. Α, πολύ ενδιαφέρον, εγκρίνω κι εγώ το βλέπω. Ναι, μου λείπει η Άννα, φαίνεται. Δεν μπορώ να συνηθίσω το δωμάτιο της, είναι άδειο. Όλο το σπίτι είναι άδειο. Ναι. Μη χτυπήσεις, μη χτυπήσεις, επαναλαμβάνω, μη χτυπήσεις, θα ανοίξω εγώ, θα χαρεί τόσο πολύ, δεν ξέρει τίποτα γι' αυτό, θα είναι μια τέλεια έκπληξη. Ναι, δεν είναι σε καλύτερη διάθεση τον τελευταίο καιρό, οπότε αυτό θα τον κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Επιτέλους η Αλίκη και η Έμα επέστρεψαν. Αχ, αυτό είναι καταπληκτικό. Ω, ακόμα και αυτή η άσχημη φωτογραφία της Άννας είναι ωραία. Πώς με αποκάλεσες, αδερφούλη μου? Ω, Άννα! Α, πιο όμορφη αδερφή στον κόσμο, είσαι εδώ, δεν πιστεύω. Ναι, ήμουν εκδρομή στο Island Playmobil και τώρα επέστρεψα στο Playmobil City. Όχι, δεν πιστεύω, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα, γύρισες επιτέλους. Σκέφτηκα, δεν θα επιστρέψεις ποτέ, πέρασε τόσο καιρός. Άννα, μου έχεις λείψει πάρα πολύ. Και εμένα μου έλειψες, πρέπει να το πω αυτό, μου έλειψε να τσακωνόμαστε. Ω, ναι, να σε αγκαλιάσω, να σε πάρω αγκαλιά. Κι όμως εσύ. Αχ, Αλέξανδρε. Μην με αγκαλιάζω σφιχτά, ας να πάρω λίγο αέρα. Ναι, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Αλέξανδρε, δεν έχω βγάλει ακόμα την τσάντα μου. Ας με να πάρω λίγο αέρα. 4 ώρες ταξίδι έκανα, οπότε ας είμαι ήσυχη και θα σου πω όλα τα νέα μου μετά. Ναι, εννοείται, πάρω το χρόνο σου και περιμένω. Εγώ δεν πιστεύω, έχεις γυρίσει επιτέλους. Τόσο καιρό με τους κολλητούς μου και το κουνέλι μου και τώρα είσαι και εσύ εδώ πέρα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, μου έλειψες πάρα πολύ. Λοιπόν, όλα πάνε φάση 2. Είναι σε εξέλιξη. Ωχ, κουδούνι, όχι, όχι, αυτό μου έλειπε τώρα, δεν έπρεπε να συμβεί αυτή. Μα τους είπα ότι θα σου ανοίξω εγώ την πόρτα. Όπα, Στέφανε, τι κάνεις εδώ πέρα. Με τρόμαξες, αλλά δεν είναι καλή ιδέα σήμερα για να μπεις μέσα στον ηλεκτρό. Ω, γιατί κύριε Περιστερή, μην είσαι τόσο κατάδεκτος. Ήρθα να πας, είναι ο Αλέξανδρος. Καλά, καλά, παίρνω, αλλά να είσαι γρήγορα. Α, τέλεια, αγαπώ πάρα πολύ την οικογένεια Περιστερή. Μου αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Θα τα λέμε πιο συχνά από εδώ και πέρα. Εξάλλου είσαι να μένω εδώ πέρα. Κοιμάμαι, τρώω, κάνω τα πάντα. Έχουμε πάρα πολύ πλάκα. Μπορώ να σας λέω, μπαμπά, το είπα ήδη. Είναι τέλεια εδώ πέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αχ, αυτό μου λείπε τώρα ο Στέφανος. Μα πού είναι η Αλίκη και η Έμα? Λοιπόν, η μαμά δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Σκέφτομαι πως κάνουμε κάποιες αλλαγές εδώ πέρα στο δωμάτιο. Τι λες? Η Έμα και η μαμά θα επιστρέψουν γρήγορα, οπότε δεν νομίζω να σου αρέσει αυτό. Α, ναι, πιστεύεις ότι γυρίσουνε? Μήνες έχω να τη δω. Τηλεφωνεί, όχι τόσο συχνά αυτό το διάστημα. Δεν ακούω πλέον για να έρχεται, δεν είναι κάτι προγραμματισμένο. Αχ, έλα τώρα, βρε Αλέξανδρε, μη σε ρίχνει αυτό. Ωστόσο, που θα γυρίσει σύντομα και θα είμαστε όλοι μαζί, στο υπόσχομαι. Ναι, εντάξει, αυτό το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές και το έχω ονειρευτεί, αλλά ποτέ δεν συμβαίνει. Αχ, έχω κουραστεί πάρα πολύ.
Γεια σου Στέφαν, τι κάνεις? Γεια σου Αλέξανδρε, τόση παρέα που κάνουμε, μου αξίζει ένα κρεβάτι, το τι λες? Μου καλά, αυτό τώρα όμως σου ήρθε, αλλά ίσως το προγραμματίσουμε κάποια στιγμή, εντάξει? Τέλεια, τα πράγματα εδώ είναι τέλεια, μου αρέσει πάρα πολύ εδώ. Ναι, καλό, αλλά λίγο παράλογο αυτό που λες. Τέλος πάντων, ας συζητήσουμε αργότερα. Αχ, δεν είναι αλήθεια αυτό που ζω. Πρέπει να το πω στον μπαμπά. Αυτό το κοριτσάκι δεν το ξέρω, θα το αγνοήσω. Τέλος πάντων, μπαμπά, πρέπει να σου πω κάτι. Ο Αλέξης θέλει να αλλάξει το μάτι της άναστρο που δεν έχει επιστρέψει. Πρέπει να κάνουμε κάτι, γι' αυτό είναι πολύ παράλογο. Ποιος δεν έχει επιστρέψει? Η μαμά και η Έμα είναι εδώ. Επιστρέψαμε, γλυκιά μου. Α, δεν το πιστεύω, είσαι εδώ πέρα, μου έχεις λείψει πάρα πολύ. Αγάπη μου και εμένα μου, έλειψε με τόσο χαρούμενη που σε βλέπω. Θέλω να μου πεις τα πάντα, πώς πέρασες την εκδρομή σου. Έλα, αγκάλιασέ με. Γλυκιά μου, μεγάλωσες. Ωχ, τέλεια, αυτό είναι καταπληκτικό, γυρίσαν όλοι. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος είναι πάνω και θέλω να ρωτήσω. Βασικά, πού είναι η Έμα? Αλήθεια τώρα, τι εννοείς? Η Έμα είναι στο σαλόνι, δεν την είδες? Τι πράγμα? Μα, στο σαλόνι? Όχι, ναι, καλά. Η Έμα είναι αυτή? Απίστευτο, δεν πιστεύω. Άννα, είσαι εσύ? Πόσο μεγάλο σας. Έμα Περιστέρη, να είσαι εδώ. Δεν θα να σε γνώρισα ποτέ, στερό μου άλλαξες. Αχ, ναι, νομίζω ότι όντως έχω αλλάξει. Ναι, όντως μεγάλωσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα και οι δύο. Αλλά σου έχω άσχημα νέα. Ο Αλέξανδρος θέλει να αλλάξει το μάτι σου, γιατί πιστεύει ότι δεν θα έρθει και θα τον διαβάσει τελείως. Α, παράλογο αυτό. Πρέπει να το σταματήσουμε. Μπορεί τους τελευταίους μήνες να άλλαξα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάρει το δωμάτιό μου. Εγώ που θα κοιμάμαι. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό οπωσδήποτε. Ο Αλέξανδρος πρέπει να με δει. Α, λοιπόν, αυτό το χρώμα δεν μου αρέσει καθόλου. Ας τα αλλάξουμε. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι το σπίτι μου και οι κανόνες μου. Αλέξανδρε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αφήσει αυτές τις αλλαγές, γιατί το δωμάτισέ μας είναι εδώ πέρα με την Άννα και την περιμένει. Εντάξει, αδερφούλη μου, εδώ πέρα κουμάντο κάνω εγώ. Ναι, σιγά που είσαι η Έμα. Είναι μια συμμαθητριά σου, την έχεις βάλει για να μου τα πει αυτή και να με τρομάξει. Η Έμα είναι μικρή σε σουβενίρ. Αυτή είναι φίλη σου. Απαράδεκτο. Αλήθεια τώρα δεν με αναγνωρίζεις, αδερφέ μου. Μα τι πρέπει να κάνω για να με αναγνωρίζεις? Εγώ είμαι η Έμα. Φοβάσαι που μεγάλωσα. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, εντάξει. Η μικρή μου αδερφή δεν θα αναγνώριζε, είναι δυνατόν. Αν και όμως, Αλέξανδρε, δεν αναγνωρίζεις την Έμα. Ω, μπαμπά, τι γίνεται εδώ πέρα? Πες μου ότι αυτή είναι η φίλη της Άννας και γιατί παρεμβαίνεις αλλαγές που θέλω να κάνω στο δωμάτιο της Έμας. Εξήγησε το μου αυτό. Μπορώ να σε εξηγήσω εγώ αυτό, Αλέξανδρε. Μαμά, τι κάνεις εδώ πέρα? Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Επέστρεψα, γλυκέ μου, έλα να με αγκαλιάσεις. Ναι, εννοείται, μαμά. Δεν το πιστεύω, είσαι εδώ πέρα. Απίστευτο. Αχ, μικρέ μου, δεν θα κάνεις αλλαγές πάντα στο δωμάτιό σου επειδή εγώ είμαι εδώ πέρα? Όχι, μαμά, είναι αλήθεια, είσαι εδώ. Συγγνώμη, εμένα θα με αναγνωρίσει κανείς εδώ πέρα? Έμα, αλήθεια, δεν αναγνωρίζει την αδερφή σου? Ναι, εσείς η αδερφή μου, αν είσαι η αδερφή μου, πες μου κάτι που μόνο η αδερφή μου θα ήξερε για μένα. Τι έκανα πέρσι το καλοκαίρι? Θυμάσαι που δήλωσες στον διαγωνισμό επιδήματος και βγήκες πρώτος και έκανες μια καταπληκτική βουτιά και στο σπίτι έκανες μια ανάποδη κολοτούμπα? Απίστευτο! Απίστευτο! Είναι η αδερφή μου! Έμα, μεγάλωσες πάρα πολύ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τώρα μπορεί να εκπαιδεύουμε πιγκουίνους μαζί. Έλα, σε αγκαλιά, αδερφούλα μου. Επιτέλους, είμαστε όλοι εδώ πέρα, επιστρέψαμε στο φυσιολογικό. Να βάλουμε όλα σε μια σειρά τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ πέρα. Η μαμά, ο μπαμπάς, τα παιδιά, είμαστε όλοι εδώ πέρα. Υπάρχει μια θέση και για μένα, μου φαίνεται, έτσι δεν είναι? Είμαι κι εγώ μέλος. Κυρία Περιστέρη, κι εγώ εδώ πέρα δεν είμαι μέλος. Δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάς, Στεφανέ μου, αλλά μπορείς να μείνεις εδώ πέρα σήμερα? Όπω είναι απίστευτο. Έμα, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Αλλά μπορώ να κάνω αλλαγές στο δωμάτιό σου, έτσι δεν είναι? Αυτό θα το κρίνω εγώ. Δεν νομίζω ότι θα το ήθελα. Out. Τώρα που το βλέπω, βασικά νομίζω ότι δεν χωράω στο κρεβάτι μου. Ούτε το χρώμα μου αρέσει στο δωμάτιο. Και πολλά παιχνίδια. Ίσως μπορούμε να το αλλάξουμε. Και νομίζω ότι χρειάζεται και τη βοήθεια του Στέφανου. Στέφανο, το άκουσες αυτό? Ίσως πάρεις και εσύ μια θέση εδώ πέρα. Είδα, μπορείς να κοιμάσαι κι εσύ. Λοιπόν, δεν ξέρω γι' αυτό, θα πρέπει να ενημερώσουμε τη μαμά και τον μπαμπά του Στέφανου. Ναι, καλό να ενημερώσουμε τους γονείς και
άμα εγκρίνουνε. Ω, τέλεια, είμαστε όλοι εδώ πέρα, μια ομάδα, τρομερό. Επιτέλους, η οικογένεια Περιστέρη επέστρεψε. Ω, και εγώ έχω μεγαλώσει, οπότε περιμένετε να δείτε νέες περιπέτειες στην οικογένεια Περιστέρη. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, το like θα βοηθήσει και μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι γιατί θα έρθουν σύντομα νέα επεισόδια με νέες περιπέτειες που θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δείξουμε. Μια εγγραφή λοιπόν στο κανάλι μας και να είστε καλά.